Με την επιλογή των σημαιοφόρων και την παράδοση της σημαίας ξεκίνησε σήμερα η επαιτειακή εκδήλωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου και από τους μαθητές της 6ης τάξης, οι οποίοι είχαν προετοιμάσει ένα χρονικό για το έπος του 40, διεθισμένο με αποσπάσματα από κινηματογραφικά ντοκουμέντα, τραγούδια και ποίηματα της εποχής που αναδείκνυαν την ενότητα των Ελλήνων και τους αγώνες τους απέναντι στο φασισμό και υπέρ της ελευθερίας των λαών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι γονείς και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Κόουνης Ιρων Αθαναήλ, ενώ στην αποφώνηση, εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η πρόεδρος Θέκλα Πλατανίστα κάλεσε τους γονείς να συμβάλλουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση η τοπική αυτοδιοίκηση για να αποκαταστήσει τα σχολικά κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό. Οι φανάροι μας τράβουν για την πρώτη γραμμή να πυκνώσουν τις ανέτοιμες γραμμές μας μέσα στις φοβερές κακουχίες. Ας δούμε πώς περιγράφει ο ποιητής μας, ο Οδυσσέας Ηλίτης, την πορεία στο μέτωπο. Οι σημαίες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παραλαμπή τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του Νείλου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμερα η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνη ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω σκάτω απλωμένη την αφοβιά σε σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσαν άντρες πολλοί και γυναίκες κεραγωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπε σαν ξαφνά στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχαν περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κορτιές, ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας μέχρι τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μία λίχη φωτιά κάτω από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθρώς δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσαν όπου να είναι, σφαλώντας τα βρέφαρα με απόγνωση. Οι ελληνικές δυνάμεις μετά από μικρή αποχώρηση κατορθώνουν να σταματήσουν την προέλαση των Ιταλικών στρατευμάτων στο μέτωπο της Πύλου. Στη συνέχεια καταδιώκουν τους επιδρομείς, αναγκάζοντάς τους να καταρρύψουν τα εδάφη που έχουν καταλάβει.
δώσαμε μια για την ουσότητα. Εγώ να ευχαριστήσω εσάς και να συγχαρώ όλους εσάς που πραγματικά μας συγκινήσατε και θα κλείσω μόνο ας παραδειγματιστούμε με τόση χαρά και συγκίνηση από αυτήν την όμορφη γιορτή που παρακολουθήσαμε και ας κάνουμε πράξη αυτά τα όμορφα μηνύματα που διαβάσαμε με προσοχή, γιατί πιστεύω ότι θα γίνουν πράξη από όλους μας, γιατί πραγματικά τα βίωσαν τα παιδιά, τα έζησαν και έτσι θα ζήσουμε και θα ζήσουν μια αυριανή Ελλάδα που τους αξίζει όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε, να τα χαίρεστε. Συγχαρητήρια θέλω να πω ιδιαιτέρως στις εκλεκτές συναδέλφισές μου. Υποχρέωσή μου είναι να κάνω αυτά που μου ζητάτε με τη βοήθεια όλων σας, εκπαιδευτικών και γονέων. Και για λίγο θα πάρει το λόγο, δεν σας κουράσουμε πολύ, η πρόεδρος του συλλόγου μας, η κυρία Θέκλα Πλατανίστα, να σας πει δύο λόγια. Και πάλι, να τα χαίρεστε, τα παιδιά. Ευχαριστούμε επίσης και την αντιπρόσωπο δέκαση των συλλόγων νέων του τέλους δημοτικού, μαντιωτή μας. Είμαστε περήφανοι που οι δάσκαλοι μας και η διεύθυνση πάντα τιμούν τις εθνικές μας επαιτίους, όπως θα πρέπει να κάνει κάθε σχολείο. Είμαστε περήφανοι για τα μηνύματα που περνάνε στα παιδιά μας και τα είδαμε εδώ σε αυτή την πολύ συγκινητική και πρωτότυπη γιορτή. Αυτό που μας διδάσκει και αυτό το μήνυμα που πρέπει να μείνει σε όλους μας, αυτούς τους δύσκολους καιρούς που η πατρίδα μας περνάει έναν άλλον πόλεμο, είναι ότι αυτοί οι αγώνες, αυτό το αίμα που χύθηκε, δεν αφήνει χώρο για ειτοπάθεια. Το κεφάλι δεν μπορούμε να το έχουμε σχημένο, δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοια μηνύματα στα παιδιά μας. Οι Έλληνες είπανε όχι, δεν το είπα απλά μεταξύ στο όχι, το πεσίσω όμως ο ελληνικός λαός το όχι, και το όχι έχει παραμείνει όχι. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε ενωμένοι και αγωνιστές. Και το πρώτο καθήκον εθνικό που πρέπει να έχει ένα κράτος, μια πατρίδα, μια κυβέρνηση, είναι η παιδεία της. Είναι ιερό καθήκον και είναι τα θεμέλια αυτού του έθνους. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, πρέπει να προσέξουμε την παιδεία μας και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι γι' αυτό. Καλούμε λοιπόν και τους υπευθύνους και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε ώστε να προσέξουμε πάρα πολύ τα σχολεία μας, να προσέξουμε πάρα πολύ το τι παιδεία δίνουν στα παιδιά μας, να μην αλλοιώνουμε την εθνική μας ταυτότητα, ό,τι μας έχει κρατήσει ως Έλληνες, να το στηρίζουμε και να το τιμούμε, να μην προσπαθούν οι κυβερνήσεις μέσα από αλλαγές σε βιβλία ελληνικών, σε βιβλία θρησκευτικών, σε βιβλία ιστορίας, να αλλοιώνουν την εθνική ταυτότητα και να προσβάλλουν τους συνδετικούς κρίκους της εθνικής μας ιδιοσυγκρασίας. Και επιπλέον, διατικό, θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε και να πιέσουμε και την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την περιφέρεια και το Δήμο να φτιαχτούν τα σεισμόπληκτα σχολεία που αργότερα θα πάνε και τα δικά μας τα παιδιά. Ευχαριστώ.